Καλησπέρα σας. Το κουδουνάκι μας χτύπησε τουλάχιστον 5 φορές. Απόψε δεν έχει μικρόφωνο, θα πρέπει να μιλήσω δυνατά. Δύο λόγια θα σας πω. Απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη στο Χρήστο Χατζή. Το φεστιβάλ Ευμέλεια 2 τιμά τον Χρήστο Χατζή. Ή μήπως είναι αλλιώς. Μήπως ο Χρήστος Χατζής τιμά την πατρίδα του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, εδώ και δεκαετίες. Και ήρθε η ώρα να τον υποδεχτούμε εδώ. Είναι εδώ μεταξύ μας. Είναι εδώ και θα ακουστεί η μουσική του και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και είμαστε περήφανοι γι' αυτόν και νομίζω δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Θα ακούσουμε τη μουσική του και θα έχουμε αυτό το αίσθημα ότι υπάρχουν ωραίοι Έλληνες. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην πρώτη τελευταία συναυλία του φετινού φεστιβάλ Ευμέλεια 2 με τιμόμενο συνθέτη τον Χρήστο Χατζή, τον Βολιώτη, το δικό μας τον Χρήστο Χατζή, συμπατριώτη μας, που μετά από 25 χρόνια έχουμε την ευτυχία να ακούσουμε τη μουσική του εδώ απόψε. Αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες, το Ίδρυμα Πορφυρογένεια, εγώ προσωπικά, και όλοι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Θα τον ακούσετε σε λίγο, τον κύριο Χατζή, να προλογίζει τα έργα του. Ladies and gentlemen, dear friends, good evening. I would like to welcome you to our very special concert dedicated to our composer in residence, the internationally famous compatriot from Volos, Mr. Christos Hadjis, who lives in Canada. The Ευμέλεια Festival, the Porphyrogenis Foundation, and me personally are very proud because we made a huge effort in order to introduce his works after 25 years here in our region, Volos. Θα ακούσετε ένα πρόγραμμα μεικτό. Στο πρώτο μέρος θα υπάρχει μουσική δωματίου, έργα για πιάνο τρίο, πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο. Στο πιάνο είναι η καλύτερη μαθήτρια που έχω βγάλει ποτέ, η Μαρία Πίκουλα, που υποδέχομαι με πολύ θερμό τρόπο και πολύ συγκίνηση απόψε. Βιολί, ο περίφημος Βολόντια Μπαλτσαλόρσκι από την Σλοβενία. Τσέλο, η Σαέλη το ίδιο από την Φινλανδία. Το κουαρτέτο Αμφίρ, 4 αδέρφια από την Αγία Πετρούπολη. Και στο δεύτερο μέρος, συμφωνικά έργα. Η συμφωνική ορχήστρα της Liepāja Amber Sound της Λετωνίας, υπό τη διεύθυνση του Άτβαρς Λαξτιγκάλα, θα ερμηνεύσει ένα πρόγραμμα με ορχιστρικά έργα του Χρήστου Χατζή. Το Zeitgeist για ορχήστρα εγχόρδων και το Arabesque, κονσέρτο για βιολί, πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων. I would like to introduce our guest artists for this special night. First of all, my beloved and best ever student, Maria Pikula from Volos, famous violinist from Slovenia, Volodya Balzalorski, and the famous cellist from Finland, Seeli Toivio, the great, really great, and combined by four brothers and sisters, string quartet Amphir from St. Petersburg, Russia. While in the second part, you will have the chance to hear the Liepāja Amber Sound Symphony Orchestra from Latvia under Atvars Lakstigala, who will perform symphonic works of Christos Hadjis. Zeitgeist and the double concerto Arabesque for piano, for violin, piano and string orchestra. Και τώρα θα ήθελα να υποδεχτώ στη σκηνή τον κύριο Χρήστο Χατζή, ο οποίος θα προλογίζει τα έργα, καθώς δεν περιλαμβάνονται σχόλια μέσα στο πρόγραμμα. Και παρακαλώ ένα θερμό χειροκρότημα. I would like to...
Ladies and gentlemen, our famous compatriot, Maestro Christos Hadzis, on the stage. He would like to make some commentary before every work. Enjoy the concert. Thank you. Χαίρομαι πολύ που για πρώτη φορά βρίσκομαι στο Βόλο με την ιδιότητα όχι του αδερφού ή του γιου ή του φίλου, αλλά με την ιδιότητα αυτού που κάνω τον περισσότερο χρόνο της ζωής μου, σαν συνθέτη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Πορφυρογέννη, το Ζεύγος Πορφυρογέννη και τον Ντίνο Μαστρογιάννη, οι οποίοι κάνανε τα δύνατα δυνατά για να κάνουν αυτή τη συναυλία. Και εμείς δουλεύουμε πολύ σκληρά τις τελευταίες μερικές μέρες για να μπορέσουμε. Είναι όλα πολύ δύσκολα έργα και προσπαθήσαμε όσο δυνατόν περισσότερο να τα ετοιμάσουμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε, επειδή θα δείτε ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ εκλεκτικό και έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από μελωδίες, ύφη, στυλ κτλ., ας μην ακούσουμε στη μέση της συναυλίας τη Lady Gaga ή το Vivaldi ή οτιδήποτε άλλο. Ας κάνουμε ένα μικρό πειραματάκι, σας παρακαλώ. Μπορεί ο καθένας να βγάλει τώρα αυτή τη στιγμή το φορητό του και να το σηκώσει ψηλά. Όπου και να το έχετε. Γιατί το λέμε αυτό κάθε φορά και τελικά χτυπάνε τηλέφωνα. Έχουμε και ακροατές οι οποίοι μιλάνε και στα τηλέφωνα την ώρα της συναυλίας. Λοιπόν, οπότε αν είναι δυνατόν, βγάλτε τα. Και όχι απλώς να τα βάλετε στο Vibrate, γιατί αυτά επηρεάζουν. Κάνουμε simulcast, δηλαδή την ίδια στιγμή που είμαστε εδώ, θα μπορεί να δουν τη συναυλία σε όλο τον κόσμο. Και ακόμα και όταν το τηλέφωνο, αν δεν έχει κλείσει εντελώς, να μην είναι με το power, επηρεάζει τα συστήματα ηχογράφησης. Οπότε, αν δεν σας κάνει πολύ κόπο, σας παρακαλώ πολύ, κλείστε τα αυτή τη στιγμή, για να κάνω κι εγώ το ίδιο με το δικό μου. Γιατί έχω βρεθεί και εγώ πολλές φορές σε συναυλίες που ξαφνικά το έχω ξεχάσει και χτυπάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε τέσσερα κομμάτια για πιάνο τρίο, δηλαδή για βιολί, βιολεντσέλο και πιάνο. Τα δύο από αυτά τα κομμάτια είναι από ένα πολύτεχνο έργο δικό μου, που είναι ίσως από τα πιο γνωστά μου έργα, που λέγεται Κωνσταντινούπολη, το οποίο έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχει παιχθεί στο Royal Opera House, στο Covent Garden, στο Λονδίνο, σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου. Μέσα στην Κωνσταντινούπολη, που έχει δύο τραγουδίστριες, σκηνικά κτλ., υπάρχουν τρία κομμάτια για πιάνο τρίο, τα οποία αυτά έχουν ταξιδέψει ανεξάρτητα από διάφορα groups και παίζονται πολύ πιο εύκολα σε συναυλίες. Το ένα από αυτό λέγεται All Photographs και παίχτηκε πέρυσι στο Ευμέλεια. Οπότε νομίζω όσοι από εσάς ήσασταν στο περσινό φεστιβάλ θα το ακούσατε. Δεν το ξαναπαρουσιάζουμε φέτος. Τα άλλα δύο λέγονται Dance of the Dictators, δηλαδή ο χορός των δικτατόρων, και Odd World. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για αυτά τα δύο κομμάτια. Όταν θα το ακούσετε το κομμάτι, δεν ακούγεται καθόλου να έχει τίποτα να κάνει με δικτατορίες. Αλλά θυμάμαι παλιά όταν ήμουν μικρός και που ουσιαστικά η δική μου η γενιά και κανένα δύο συμμαθητές μου που είναι ήδη μέσα που είναι εδώ σήμερα, μεγαλώσαμε μέσα στα χρόνια της Χούντας. Και θυμόμαστε πολύ καλά εκείνη την εποχή τα διάφορα φυρμάνια περί τέχνης και μουσικής και τα λοιπά, τα οποία εκτοξευόντουσαν με εντελώς αλλοπρόσωλους τρόπους εκείνη την επταετία. Και ένα από τα πράγματα που βλέπαμε ήταν, δηλαδή, το ραδιόφωνο έπαιζε ταγκό και δεν έπαιζε έντεχνο λαϊκό τραγούδι κάτι παρόμοια τέτοια πράγματα. Οπότε για μένα το ταγκό, παρόλο που μου αρέσει πολύ σαν χορός, το έχω συνυφαστεί στο μυαλό μου με εκείνα τα χρόνια της δικτατορίας. Και οπότε αυτό που θα ακούσετε βασικά είναι ένα ταγκό. Το Odd World, το τρίτο κομμάτι στο πρόγραμμα, είναι λίγο παίξιμο με τις λέξεις στην αγγλική που δεν μεταφράζεται εντελώς σωστά στα ελληνικά. Δηλαδή, odd σημαίνει παράξενο. Οπότε είναι ένας παράξενος κόσμος, έτσι θα μεταφραζόταν. Αλλά odd επίσης στα αγγλικά σημαίνει και μονό, μονή αριθμή, αντί για ζυγούς αριθμούς. Οπότε, odd world σημαίνει και τα δύο πράγματα.
Και στο κομμάτι αυτό, ο τίτλος του βασικά, εκτός από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ πολυσκελές σε σχέση με την υπεξεργασία του ύφους, είναι επίσης και χρησιμοποιεί, είναι σε 5-8 παραδείγματος, μονός αριθμός, έχει φράσεις που είναι 7 μέτρα, που είναι πολύ παράξενο για τη μουσική, ενώ θα είναι 8 ή 4 ή 16. Και σιγά σιγά όλες αυτές οι ασυμμετρίες αρχίζουν και ακούγονται σαν να μην είναι ασυμμετρίες και να είναι συμμετρίες, γιατί αυτό είναι το παίξιμο που κάνει αυτό το έργο. Αυτά είναι τώρα τεχνικά θέματα, αλλά το αναφέρω σε σχέση με τον τίτλο. Τα άλλα δύο έργα, το ένα Φιλία Μάραντο και το Dominance, είναι δύο κομμάτια τα οποία τα έγραψα εδώ στην Αγριά πέρυσι τέτοιο καιρό. Ζούσα πάντα κάθε φορά που έρχομαι στο Βόλο, μένω στην Αγριά στο σπίτι του κουμπάρου μου, του ένα σπουδαίο και διάσημο γιατρού, του Γιώργου Κοντογιώργου, που είναι γνωστός σε 5 Ηπείρους. Αλλά τώρα έχει γίνει γνωστός σε 5 Ηπείρους και σαν συνθέτης. Βέβαια, όσοι είναι πιο παλιοί στην ηλικία τη δική μου θα τον θυμούνται από τραγούδια που έχει γράψει την εποχή του Νεοκύματος. Και ίσως και αυτά τα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα να τα θυμάστε σαν τραγούδια του Νεοκύματος. Τώρα είναι κλασικό συνθέτης και έχει γράψει πολλά έργα και έχουν κερδίσει και διεθνείς διαγωνισμούς και μάλιστα τελευταία βγήκε και επιλαχών σε ένα διαγωνισμό που έκανε η βιολινίστρια Χίλαρι Χάν και είναι ένας από τους 10 συνθέτες αυτών των διαγωνισμών που είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα και είμαι τόσο περήφανος για τον Γιώργο. Τα δύο αυτά κομμάτια είναι... το πρώτο είναι μια καθαρή διασκευή, ο Γιώργος διαφωνεί, αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Το δεύτερο είναι, το έγραφα μια εποχή που όταν κοιτούσαμε τηλεόραση συνεχώς, η όλη πολιτική συζήτηση ήταν οι διαστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για το οικονομικό σύστημα. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να λέω ποιες είναι οι διαστάσεις Ελλάδας και Γερμανίας. Και κάποια στιγμή χρησιμοποίησα το ένα τραγούδι του Γιώργου σαν να είναι κάποιο... ελαφρά ποτήματα, ας πούμε, μέσα στη μουσική και κάποιο άλλο υλικό που είναι εντελώς διαφορετικό, δεν είναι δανεισμένο πουθενά, αλλά είναι σε κάποιο στυλ όπως του Brahms και γίνεται μια συζήτηση μέσα στο μουσικό έργο αυτού του είδους και αυτό και λέγεται dominance. Dominance σημαίνει κυριαρχία. Let me say a couple of things in English and then I'm going to get out of the way. I'm very grateful to Dino Mastroianis and the Evmelia Festival for having me here this year. After many years in which I visit my country as a son, as a brother, and as a friend, but not as a composer. So. I'm really very moved, and I hope this evening will help to catch up with all the work that I've been doing elsewhere for the last 25 years. I'll say a few things about the four pieces that we're going to hear at the beginning of the program. They're all for piano trio, violin, cello, piano. The first one, the first and the third, are from a multimedia music theater work of mine, which is called Constantinople, and it has toured the world, and it's still doing that. But there are three, and it uses surround sound, electronics, audiovisual effects, and so forth. The multimedia elements were created by the team of Robert Lepage, who is a famous international director. He has done recently the Ring of Nibelunging cycle for the Metropolitan Opera, Peter Gabriel's World Tour, the Beatles show in Las Vegas, and so forth. He's a real master of visual design. But when I was writing the piece, I decided to write three pieces in that set, which were just for violin, cello, and piano. It could be played independently without any other additional gear to them. And those three pieces have traveled far and wide, and they're played by all sorts of groups now, and particularly the Griffin Trio, who commissioned them and first performed them. The Griffin Trio alone has played them over 500 times all over the world. I should be here. Okay.
They are the first one, Dance of the Dictators, is basically takes on the idea of tango. Not exactly, it's not exactly a tango, but it just plays with that. My inspiration for that piece actually was when I first saw the show Alegria from Cirque du Soleil, and I heard the music and I was just so blown away by the music that so I just kind of sat down and wrote this piece. The odd world is particular in the sense that in English, odd world means two things. One is strange world, and the other is odd as odd numbers. So the piece is really built completely on odd numbers. It's in 5/8. All the phrases, or most of the phrases, are in 7. The larger sections are also in odd numbers, which is very unusual for music, because music is usually in even numbers, like phrases of 8, of 16, and so forth. 12-bar blues, you know, what have you. So, but it's also strange in the sense that it just kind of constantly goes from one style of music to another, which will be a common theme throughout the whole evening. The other two pieces, the second and the fourth, the second one, their arrangements on the music of George Kontogiorgos, who is a dear friend of mine of about 25 years. He's seated right there, and he's filming there. And George is an internationally known doctor. He's the vice president of the Pathology Academy, International Pathology Academy, and but he's also a composer. And recently, he has been actually doing so well, writing music and winning competitions all over the world, including being a finalist in the Hilary Hahn solo violin competition, that I'm beginning now to worry about whether I'm going to have a job pretty soon. So, so. And so the two pieces, the first one is from a pop song of George's from the early 70s, which is called An Unwithering Kiss. And it's a variation on that piece. The second one is called Μια ξανθιά απ' τη Μυτιλίνη is the actual title of the song. I called it Dominance because as I was writing it, I was very much influenced by the whole debate about mostly economics, but it's a kind of a cultural divide between Northern Europe and Southern Europe, and as exemplified between the constant debate between Germany and Greece. So I started creating a certain kind of conversation in the piece in which you hear the Greek song, you know, which kind of sometimes dissolves, becomes, it just has all sorts of invention about it. In terms of figuring out problems, just kind of dancing around them. But then more austere kind of German music, which is almost slightly reminiscent of Brahms's music. And so the whole piece is this conversation. And since this conversation is about dominance, I call the piece Dominance. I think this is it. Let's welcome our performers and let's hear the first four pieces of the program.
Thank you.
Το επόμενο έργο έχει επίσης να κάνει με κυριαρχία. Το έγραψα το 1994 και ήταν μια ανάθεση του κουαρτέτο Smith από το Λονδίνο και η πρεμιέρα του έγινε την επόμενη χρονιά στο Greenwich Festival στο Λονδίνο. Και από τότε έχει παιχθεί αρκετές φορές και έχει ηχογραφηθεί πιο πρόσφατα από το St. Lawrence Quartet, που είναι ένα από τα πιο γνωστά κουαρτέτα εγχώρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν είπα ότι έχει να κάνει κάτι με dominance, πρέπει να εξηγήσω λίγο. Θα ακούσετε, είναι για κουαρτέτα εγχώρων, αλλά επίσης έχει και προηχογραφημένο υλικό και τα δύο κύρια στοιχεία που θα ακούσετε σε προηχογραφημένο υλικό είναι ο θόρυβος ατμομηχανών και επίσης και οι λαρυγγισμοί των Ινουίτ, που είναι οι κάτοικοι του βόρειου πολικού Καναδά. Το 1995 βρέθηκα στο Baffin Island, που είναι λίγο πιο ψηλά και δυτικά από την Γροιλανδία, και ηχογράφησα μαζί με έναν παραγωγό του CBC. Inuit είναι οι κάτοικοι του Βόρειου Καναδά, που περισσότερο είναι γνωστοί στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν Eskimoi. Και το έργο έχει εμπνευστεί, είναι πολύ πιο σκοτεινό από τα κομμάτια που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Έχει εμπνευστεί γιατί εκείνη την εποχή είχα ακούσει στα νέα ότι πολλά νέα παιδιά από τον Inuit αυτοκτονούσαν και ζούσαν πάρα πολύ δύσκολες με drug addictions και τα λοιπά. Και είχα πάρα πολύ ενθουσιαστεί με τον πολιτισμό και τη μουσική των Εσκιμών, και γι' αυτό και βρέθηκα βόρεια για να τους γνωρίσω προσωπικά και να ηχογραφήσω αρκετά από αυτά τα δείγματα του μουσικού του πολιτισμού. Θα μου πείτε τώρα, στο Βόρειο Πόλο δεν έχουν πάει ποτέ τρένα. Αλλά το τρένο είναι μια εμπειρία πολύ, πολύ δική μου. Ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης Χατζής, ήταν μηχανοδηγός στα τρένα και οδηγούσε ανάμεσα στα ταξίδια και το τρενάκι του που πήγαινε Βόλιο Μιλιές, στο Πήλιο. Και μερικές από τις πιο μαγικές μου εμπειρίες σαν παιδί ήταν όταν τον έπειθε επιτέλους μερικές φορές να είναι παράνομος και να με βάλει μπροστά στη μηχανή και να πάμε μαζί επάνω στο. Και καρβουνιζόμουν μέχρι εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε μπροστά στη μηχανή, αλλά είχα έτσι μια μαγική εμπειρία του τι έκανε ο μπαμπάς μου όταν ήμουν μικρός και τον οποίο το θαύμαζα βέβαια περιόριστα. Και τα τρένα όμως που διαπραγματεύεται, που για μένα είχαν μια έτσι πάρα πολύ ζωτική και έντονη αίσθηση σαν παιδί. Τα τρένα για τα οποία συζητάω σε αυτό το κομμάτι είναι τα τρένα που ένωσαν τον Ανατολικό με το Δυτικό Καναδά και σαν αποτέλεσμα κατάστρεψαν την ζωή και τον πολιτισμό των εγχώριων στοιχείων που ήταν η ηθαγενείς του Καναδά. Και βρέθηκα σε μία. Και ήταν βασικά μέσα σε αυτό το. Και βέβαια αυτά όλα γίνανε από τους μετανάστες, δηλαδή εμάς, τους λευκούς. Και αισθάνθηκα όταν γνώριζα τους Ινδιάνους ότι τους όφυλα, άσχετα αν εγώ ήρθα αιώνες αργότερα, ότι τους όφυλα μια απολογία. Οπότε θυσίασα ουσιαστικά τις δικές μου παιδικές μνήμες στο βωμό μιας εξηλαίωσης που κατάστρεψε το πολιτισμό άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι βασικά η θεματολογία αυτού του έργου και είναι εντελώς έντονο, θα το ακούσετε. Να πω και μερικά πράγματα στα αγγλικά. String Quartet Number 1, The Awakening. It was a real awakening for me. It was the first time. It's a dark piece. It's the first time I came in touch and I heard the throat singing of the Inuit, who are the natives of Arctic Canada, and I traveled in 1995 to Baffin Island, which is slightly north and west of Greenland, and stayed and met with a number of elders of the different Inuit communities, and I recorded with the assistance of a CBC producer.
their throat songs. And when I came, the piece is inspired by the fact that in those days there was a sharp increase in suicide rates among Inuit youth. And I, as an immigrant, and knowing how the immigrant population basically built what we know as North America, but at the same time decimated the native culture that existed there before the white people went there. It was a real awakening for me, and hence the title of the piece. I must say that what you will hear, there is a string quartet that will be playing, plus a tape part, which you will hear from the speakers, which is pre-recorded. And the two prominent samples that you will actually hear in the tape part is Inuit throat singing and locomotive trains. The locomotive trains have a dual significance for me. My father, Panayotis Hadzis, was a railway engineer, and he drove a little train from Volos all the way up to Milies, where when you travel from Volos to Agria, you're probably going to see the remnants of the train tracks right by the sea. Some of the most awesome experiences of my childhood was when my father broke all the rules and put me in front of the engine, you know, of the locomotive, and let me just ride with him up the mountain. You know, it was just completely fascinating. It was a different kind of awakening for me. When I got to Canada and started thinking about this piece, I realized that the train had a completely different significance for Canadian culture. It was what made Canada into a country, connected the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. At the same time, these rails decimated native culture, or the people who were riding them, rather. You know, and so for me, it is almost, you will hear the Inuit throat singers and the train are two different, very, very similar kind of sounds, which are almost exercising one another. You know, Inuit and trains never met, so it's a kind of a symbolic gesture about Western technology and native culture. The piece is dark, but it has also luminous moments, and I will not say anything more. It's better that we actually hear it. Thank you.
στήσουμε, θα αλλάξει πολύ το σκηνικό, γιατί έχουμε ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα που θα βγει τώρα. Οπότε, άμα θέλετε να πάρετε 10 λεπτά αέρα έξω, να αριστεί και λίγο το αίθουσα, θα ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Την ορχήστρα Amber Sound από την Λετωνία, η οποία είναι μια καταπληκτική ορχήστρα. Θα παίξουν δύο έργα μου. Το πρώτο είναι μόνο για ορχήστρα χόρδων και λέγεται Zeitgeist, που σημαίνει το πνεύμα των καιρών μας. Είναι από τα πρώτα μου ορχιστικά έργα. Το έγραψα το 1995 και από εκεί μετά σιγά σιγά άρχισα να γράφω όλο και περισσότερο έργα για συμφωνική ορχήστρα. Είναι πάρα πολύ εκλεκτικό και, και τα δύο έργα που θα ακούσουμε είναι πολύ εκλεκτικά. Το πρώτο είναι περισσότερο εκλεκτισμό σου βρίσκεται μέσα στον κόσμο της κλασικής και σύγχρονης μουσικής. Ενώ το δεύτερο έργο, το Arabesque, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά μου τελευταία έργα που παίζεται σχεδόν πάρα πολύ συχνά, έχει ταξιδέψει, παρόλο που είναι για ορχήστρα, όλη τη Βόρεια Αμερική. Πριν από ένα μήνα το παρουσιάσαμε στο Μεξικό και τώρα εδώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά για το Zeitgeist. Εξηγείται, είναι αυτονόητο. Το Arabesque είναι το πιο εκλεκτικό μου έργο που έχω γράψει ποτέ. Που σημαίνει πολλά, γιατί ήδη καταλάβατε πως γράφω πάρα πολύ εκλεκτική μουσική και παίρνω ερεθίσματα από πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο μέρος του Arabesque είναι σε ένα στυλ μουσικής, τραγουδιών, jazz standards θα λέμε, δηλαδή τις δεκαετίες του 40, του 20, 30, κάπου εκεί. Θυμίζει καθαρά αμερικανική μουσική εκείνης της εποχής. Το δεύτερο μέρος, το πρώτο λέγεται innocence, και έχει μια, που σημαίνει αθωότητα, και έχει μια αθωότητα, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο καθόλου εξεζητημένα διαπραγματεύεται το μουσικό, το θεματικό του υλικό. Το δεύτερο μέρος είναι, μάλλον χρειάζεται περισσότερη εξήγηση από όλα τα άλλα, είναι σοκάρει λίγο όταν ξεκινάει, γιατί είναι βασικά σαν ένα disco τραγούδι, τον Άμπα. Θα μπορούσατε να το είχατε ακούσει στο Μάμα Μία, παραδείγματος χάρη. Και ενώ είναι αρκετά χαζοχαρούμενο, όπως λέμε στα ελληνικά, κάποια στιγμή σταματάει και γυρίζει ανάποδα. Δηλαδή, ο σολίστας, η βιολινίστρια και το πιάνο ψάχνουν ένα εντελώς διαφορετικό εσωτερικό κόσμο, ο οποίος όμως πάντα τρώγεται κατά κάποιο τρόπο από αυτή την εξωτερική πολυσυλλεκτικότητα που συμβαίνει τριγύρω του. Αλλά μέσα από αυτή την αντίφαση διαμορφώνεται επίσης και ένα είδος μουσικής το οποίο είναι πιο προσωπικό, έξω από τις αντιβάσεις της φοβερής εσωστρέφειας και της φοβερής εξωστρέφειας. Λέγεται AD 1980, που σημαίνει έτος κυρίου 1980. Το τρίτο μέρος είναι moody, θα το λέγαμε, δηλαδή με... Πώς το λέμε το moody στα ελληνικά? Ατμοσφαιρικό, ευχαριστώ άδερφε. Και επίσης έχει στοιχεία jazz. Και το τελευταίο μέρος που είναι το πιο εξωστρεφές ίσως ακόμα και από όλα είναι, λέγεται Gypsy Heart, τσιγκάνικη καρδιά. Και αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, σας αφήνω λοιπόν να διασκεδάσετε πρώτα το Zeitgeist και μετά το Arabesque. Ευχαριστώ πολύ. We also have guests who don't speak Greek, or it's all Greek to them. So, two pieces. The first one is called Zeitgeist, and it is quite eclectic, but in within the world of classical and modern music, in other words, within the classical music world, it works through several musical idioms, and it is just for string orchestra. The second one is for solo violin,
string orchestra and piano, and it's called Arabesque, and it's in four movements. The first movement is almost like reminiscent of popular songs of the anywhere between 1920s and 1940s, like with early jazz influences and so forth. But it also has almost like the chorus of the song. It almost sounds like something that Puccini forgot to write, you know. So second movement, and that's called Innocence. The second movement, which is called AD 1980, is it's a really very crazy mix of disco music, which when it starts, it sounds almost like it could have been part of the soundtrack of Mamma Mia, and by you know, one of the ABBA songs. But then it all of a sudden turns suddenly on its head and becomes extremely introverted. So between these two contrasting things of introversion and extroversion, somehow in the middle something grows and becomes more affecting and personal. So it has these very extreme emotions. The third song is called With Regret, and it is very moody and kind of emotionally charged, I would say. And the last one is called Gypsy Heart, and just the title says it all. I don't have to describe it. Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ένταυρος. Αρκετά σας ταλαιπωρήσαμε, μπορείτε να σηκωθείτε.